Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσχωμέν. Το καιρό εκείνο αναβαίνουν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπεν αυτοίς, «Ιδού αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε της αρχιερεύσιν και γραμματεύσει και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση εις το εμπέξε και μαστιγώσε και σταυρώσε και την τρίτη ημέρα αναστήσετε». Τότε προσήθεν αυτό η μήτυρ των Υιών Ζεβεδαίου, μπέντα των Υιών αυτής, προσκυνούσα και αιτούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπεν αυτή, τι θέλεις, λέγει αυτό. Είπε, ή να καθίσω συνούτη ιδιοή μου, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξεβονίμων εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουκ είδατε τι αιτήστε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Λέγουσιν αυτό, δυνάμεθα. Και λέγει αυτής, το μεν ποτήριον μου πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξεβονίων μου ουκ έστεινε μονδούνε αλήσει τι είμαστε υπό του Πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10 ηγανάκτησαν περί των 2 αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπεν, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως δε έστεν ημίν, αλλούς εάν θέλειεν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος, και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστω ημών δούλος. Όσπερο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, και δούνε την ψυχήν αυτού, λύτρων αντίπολων. Όσοι αν θέλει εν ημίν γενέστε μέγας, έστω ημών διάκονος. Και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστω ημών δούλος. Εδώ βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, πως ο Κύριος μας διδάσκει τον τρόπο για να γίνουμε πραγματικά μεγάλοι. Προηγουμένως, 2 από τους Αποστόλους, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης μαζί με τη μητέρα τους ζήτησαν από τον Κύριο πρωτοκαθεδρίες, δηλαδή να καθίσουν στα δεξιά του και στα αριστερά του στη βασιλεία του. Ζήτησαν δηλαδή να γίνουν μεγάλοι, να πάρουν μια σπουδαία θέση δίπλα στον Κύριο, στη βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος τους είπε ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αυτό που θα περάσω εγώ για να φτάσω στη δόξα μου, το μαρτύριο, το σταυρό, το θάνατο, αυτό θα μπορέσετε κι εσείς να το περάσετε? Και το απάντησαν αυτοί ότι ναι, θα μπορέσουμε, μπορούμε. Και του λέγει, αυτό που θα υποστώ εγώ θα το υποστείτε κι εσείς, το ποτήριον μου πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Δηλαδή κι εσείς θα υποφέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα μαρτυρήσετε, θα βασανιστείτε για μένα. Αλλά το ποιος θα καθίσει στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, αυτό έχει ήδη ετοιμαστεί από τον Πατέρα μου τον ουράνιο και από εμένα εννοείται ως Θεό και από το Πνεύμα του Άγιου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά από την εικονογραφία της Εκκλησίας μας ποιοι είναι στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού μας. Είναι η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Και στη συνέχεια ο Κύριος τους μιλάει για την δόξα των ανθρώπων, των επιγείων αρχόντων, οι οποίοι θεωρούνται μεγάλοι και ένδοξοι από τους ανθρώπους
και καταδυναστεύουν, κατακυριεύουν τους ανθρώπους και επιβάλλονται πολλές φορές με τα χρήματα, με τη συκοφαντία, με τις διαβολές, αλλά και με τη δύναμη των όπλων. Αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει έτσι, λέει, σε εσάς, δηλαδή στην Αγία μου Εκκλησία. Όποιος θέλει αληθινά να γίνει μέγας, υπάρχει ο τρόπος, είναι να ταπεινωθεί. Όποιος θέλει να υψωθεί, πρέπει να κατεβεί. Όποιος θέλει να είναι μεγαλύτερος ανάμεσά σας, θα πρέπει να γίνει δούλος όλους σας, να υπηρετεί όλους. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με μένα, τον Υιό του ανθρώπου, ο οποίος δεν ήρθα για να διακονηθώ, να υπηρετηθώ, αλλά για να διακονήσω και να δώσω τη ζωή μου για την σωτηρία όλων. Όποιος λοιπόν αληθινά θέλει να γίνει μεγάλος, και όλοι πρέπει να θέλουμε να γίνουμε αληθινά μεγάλοι, με τη δόξα του Θεού και όχι με τη δόξα των ανθρώπων, ένδοξη αληθινά στη Βασιλεία του Θεού, θα πρέπει να γίνουμε ταπεινοί, να αγαπήσουμε την τελευταία θέση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, να υπηρετούμε όλους και να είμαστε διατεθειμένοι να θυσιαστούμε για όλους. Και έτσι θα πετύχουμε το αληθινό μεγαλείο και την αληθινή δόξα. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.